Κυρίες και φίλοι, καταρχάς να σας καλημερίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συγκέντρωση. Ξέρω ότι είναι ώρα εργασίας, ξέρω ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες δουλειάς σας. Άρα γι' αυτό άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Το ΚΚΕ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχει λείψει ποτέ από εδώ. Δεν έχει λείψει ποτέ από τη Δυτική Αττική. Γιατί τα προβλήματα δεν ξεκίνησαν ξαφνικά τώρα με την πανδημία. Γιατί ζείτε και εργάζεστε σε μια περιοχή η οποία από τη μία έχει χωματερή, από την άλλη έχει διελιστήρια, από την τρίτη έχει βιομηχανίες. Μια περιοχή η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι πάρα πολύ βεβαρημένη για την υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων που κινούνται σε αυτήν. Δεν είναι άλλωστε καινούριο το γεγονός ότι με τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει, οι νεοπλασίες και ο καρκίνος θερίζει στην περιοχή. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και κάποιος σκέφτεται και η κυβέρνηση, αυτός ο οποίος κοιτάει, που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της υγείας της πρόνοιας για το λαό μας, για την εργατική του τάξη, ιδιαίτερα σε μια τόσο βεβαρημένη περιοχή, να έχει πάρει μέτρα. Θα πρέπει να έχει πάρει μέτρα. Τι μέτρα πάρθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, να πω εγώ, από τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν? Κλείσαν νοσοκομεία, απολύθηκε υγειονομικό προσωπικό, φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου στην έναρξη του πρώτου κύματος της πανδημίας να υπάρχουν πάνω από 30.000 κενές θέσεις, να μην υπάρχουν πρωτοβάθμιες μονάδες φροντίδας, αυτά που τα λένε τα κέντρα υγείας, να μην υπάρχουν τοπικές μονάδες υγείας σε όλη την περιοχή. Άρα άφηθηκε αθωράκιστος και ακάλυπτος το σύνολο του λαού και των εργαζομένων που υπάρχουν εδώ. Τώρα δεν είμαστε στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Τώρα έχουν περάσει σχεδόν 9 μήνες από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Βλέπουμε να γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Για τα εμβόλια, για τις συμφωνίες που κλείνονται, συμφωνίες που έκλεισαν με τεράστιες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, τις οποίες τις πλήρωσε ο ελληνικός και η υπόλοιπη λαή της Ευρώπης. Και ταυτόχρονα γίνεται μια συζήτηση για το ότι θα έρθει τώρα το εμβόλιο και όλα καλά, με ένα μαγικό τρόπο, με ένα μαγικό ραβδί, θα ξεμπλέξουμε. Λες και δεν βλέπουνε ποια είναι η κατάσταση που ο κορονοϊός, η πανδημία θερίζει στη Δυτική Αττική, κυρίως πού, κυρίως σε χώρους δουλειάς. Δεν φταίει η ατομική ευθύνη, την οποία εδώ και μήνες βάζει στο κέντρο η κυβέρνηση μαζί με κατασταλτικά μέτρα και περιοριστικά μέτρα για αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Δεν φταίει, για παράδειγμα, ότι δεν τηρούν οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής τα μέτρα προστασίας στα ατομικά και έχεις κάθε μέρα 6 και 10 κρούσματα, ας πούμε, στις μονάδες των ΕΛΠΕ. Αυτό που φταίει είναι ότι τα πρωτόκολλα τα οποία οι ίδιοι προσπαθούν να εφαρμόσουν με βαρβαρότητα, με καταστολή και περιορισμό για τους εργαζόμενους και του λαό, για τους εργοδότες, τους μεγαλοβιομήχανους, τα κάνουν λάστιχο. Αρρωσταίνει ο ένας συνάδελφος στο συνεργείο, λόγω του φόρτου δουλειάς δεν δίνουν καν άδεια στους υπόλοιπους. Δεν τους λένε κάτσε σπίτι σου, φροντίσου. Δεν του λένε έλα εδώ, θα αναλάβει το κράτος να κάνει τεστ. Δεν του λέει, έλα εδώ να δούμε τι γίνεται με τους συναδέλφους. Κάτσε σπίτι, πάρε την άδεια την οποία πρέπει να πάρεις. Έτσι ώστε να ξεκουραστείς, έτσι ώστε να θεραπευτείς. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς, έχει να κάνει με όλους τους εργαζόμενους. Έχει να κάνει ακόμα και με τους υγειονομικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατρός ο άλλος, διαγνωσμένος με κορονοϊό, μετά από 5 μέρες στο πόστο του. Γιατί δεν φτάνουμε. Άρα λοιπόν τώρα, σε αυτή τη φάση πρέπει να κάνουμε ένα ταμείο. Το ΚΚΕ από την αρχή έβαλε στο επίκεντρο μια σειρά ζητήματα. Και τα παλέψαμε και τα παλεύουμε όσο μπορούμε. Με τροπολογίες στην Ελληνική Βουλή, με ερωτήσεις, αναδεικνύοντας το ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας άμεση στήριξη. Μάλιστα είπαμε, όλα αυτά τα χρήματα που υποτίθεται θα πάρει η κυβέρνηση η ελληνική από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, τη συμφωνία που έκλεισε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πανηγύριζε η κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, να δοθεί κατά προτεραιότητα γιατί? Για να θωρακιστεί το σύστημα υγείας. Να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά, να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό, να ανοίξουν τα νοσοκομεία που κλείσαν και εδώ στην περιοχή. Να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες των ανθρώπων, οι οποίοι μείναν άνεργοι, χωρίς πρόσθετους όρους, κριτήρια, προϋποθέσεις. Να καλυφθούν οι ανάγκες σε πάγιες λειτουργίες και των Δήμων και των κοινοτήτων, όπως είναι η δική σας. Που η πλειοψηφία των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι στην ανασφάλεια. Δουλεύει 5 μήνες, 6 μήνες, μετά δεν ξέρει τι μέλη γενέστε. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να τα μετρήσουν. Και να αναρωτηθούμε. Ήταν το ΚΚΕ μάντης όταν τα πρότεινε όλα αυτά τα μέτρα παρέα με την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών τον περασμένο Μάρτιο, τον περασμένο Απρίλιο, τον περασμένο Μάη?
Και γιατί δεν το έκανε η κυβέρνηση? Γιατί φτάσαμε μέσα στο Νοέμβρη να έχουμε πάνω από 2.000 νεκρούς από την πανδημία και να μην παίρνονται αυτά τα μέτρα? Και ταυτόχρονα να σκληραίνει η στάση απέναντι στους εργαζόμενους που διεκδίκησαν όλα αυτά τα παραπάνω. Γιατί ακριβώς? Για την αστική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όποιο κόμμα και αν ήταν στη διαχείριση, για αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, η υγεία του λαού είναι κόστος. Μία μονάδα εντατικής θεραπείας είναι μεγάλο κόστος. Το να διατηρείς τόμοι, κέντρα υγείας, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε κάθε δήμο, σε κάθε κοινότητα, είναι κόστος. Άρα λοιπόν, όπως βάλανε τους γιατρούς να αποφασίζουν στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο ποιος πραγματικά θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, σήμερα ξανά σου λένε η υγεία του λαού είναι κόστος και εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το πληρώσω. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Ζούμε στο 2020. Υπάρχει τεράστια πρόοδος στην επιστήμη, στην τεχνολογία. Υπάρχουν τεράστια επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε λειτουργία. Υπάρχουν εμβόλια, υπάρχουν φάρμακα. Άρα πρέπει τώρα από τη μία να απαιτήσουμε να στελεχωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε εργαζόμενος ή κάθε εργαζόμενη να πηγαίνει χωρίς κόστος, χωρίς να βάζει το χέρι στην τσέπη και να παίρνει την κατάλληλη θεραπεία, να υπάρξουν όλες οι κατάλληλες μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τον πληθυσμό, να γίνει το τεστ σε όλους τους χώρους δουλειάς με ευθύνη του κράτους και της εργοδοσίας, να το πληρώσουν αυτοί, όχι να μετακυλίουν το κόστος στον κάθε εργαζόμενο, τιμωρώντας τον και από πάνω που ο εργοδότης του δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας που έπρεπε να τηρεί, και να δοθούν οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τις διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες για τη διάθεση του εμβολίου. Για να ξέρουμε ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, είναι αποτελεσματικό και ότι αν γίνει οτιδήποτε δεν θα πληρώσουμε από πάνω και τις ρήτρες, τις μυστικές που υπογράφουν. Άρα λοιπόν, για να μην σας κρατάω άλλο και να κάνουμε μια συζήτηση, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Το ΚΚΕ είναι εδώ. Από την αρχή είπαμε, παίρνουμε μέτρα, μένουμε δυνατοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απαιτήσουμε με τον αγώνα μας να γίνουν πράξη τα δίκαια αιτήματα που έχει η εργατική τάξη, που έχουν οι υγειονομικοί, που έχει ο λαός. Κόντρα σε αυτή την κατάσταση, κόντρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επί 9 μήνες άφησε αθωράκιστο το λαό μπροστά στην πανδημία, αξιοποίησε την πανδημία για να χτυπήσει παραπάνω τα δικαιώματα, τους μισθούς, για να απολύσει κόσμο, για να βγάλει σε αναστολή, για να τσακίσει περαιτέρω τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να χτυπήσει το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα με μέτρα που πήρε για την αλλαγή της λειτουργίας των συνδικάτων, απέναντι στα υπόλοιπα κόμματα τα οποία έχουν ευθύνη. Γιατί μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης, που ξανά είναι υπουργός σήμερα στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να ήταν αυτός ο οποίος την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ έκλεισε τα νοσοκομεία και απέλυσε τους λεγόμενους, πώς τους έλεγε, χασομέριδες και το πλεονάζον προσωπικό. Όμως μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν και το θράσος να έρχονται εδώ και να περιδιαβαίνουν και να λένε και για τη χωματερή και να λένε και για τα νοσοκομεία κτλ., δεν έκανε ούτε ένα βήμα για να ξανανοίξει αυτά που έκλεισαν. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτούς πρέπει τώρα να οργανώσουμε την πάλη μας με βάση τα αιτήματα που βάζουν τα σωματεία και τα συνδικάτα. Για τεστ, για εμβόλια, για μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς, να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες και πραγματικά να βγούμε από αυτή την περιπέτεια με τον κορονοϊό και την πανδημία όχι απλά δυνατοί και όρθιοι, αλλά δυνατότεροι, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, γιατί έρχεται, ήδη εκφράζεται καπιταλιστική κρίση, να είμαστε στις επάλξεις, να μην τους αφήσουμε να αξιοποιήσουν και αυτό για να μας πάνε ακόμη χαμηλότερα. Έχουμε εμπειρία όλοι μας, έχουμε δεδομένα, έχουμε θετικά στοιχεία από την πάλη μας, ακόμα και μέσα την περίοδο της πανδημίας, σε μια σειρά από χώρους εργασίας, χώρους δουλειάς, σωματεία και συνδικάτα. Άρα αυτό που χρειάζεται τώρα είναι, μαζί με το ΚΚΕ, το οποίο είναι παραστάτης, είναι αποκούμπι στον αγώνα που κάνετε,
με συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων το οποίο το έχετε στα χέρια σας, σας το μοιράσαμε. Να έρθετε να το κουβεντιάσουμε. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα, όμως πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα βασικό. Ότι αυτή η κατάσταση, χωρίς οργανωμένο συλλογικό αγώνα, δεν θα αλλάξει προς το καλύτερο για μας και για τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα.